Όσο πιο σύντομα υπάρξει πολιτική αλλαγή, τόσο το καλύτερο για τη χώρα, δήλωσε ολοκληρώνοντας την περιοδία του στο εμπορικό κέντρο των Χανίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Με φόντο τις εσωκομματικές κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, κάλεσε τους κριτικούς να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία ισχυροποιώντας τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να δώσουν αυτό το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Κυρίως τους προοδευτικούς πολίτες, τους δημοκρατικούς πολίτες, εδώ από την Κρήτη, κοιτίδα των δημοκρατικών αγώνων. Τους καλούμε την επόμενη Κυριακή να προσέλθουν στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δίνοντας το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής, για να επισπεύσουμε τις πολιτικές εξελίξεις και να δώσουμε προοπτική, ανάσα, ελπίδα στον τόπο με μια προοδευτική κυβέρνηση. Όσο καλύτερα, όσο δυνατότερα. Τον Αλέξη Τσίπρα υποδέχτηκαν πολίτες σε ιδιαίτερα θερμοκλίμα. Καλώς ήρθες, Λεβέντη. Καλώς ήρθες, Πρόεδρε. Δυνατά δίπλα σου είμαστε, να το ξέρεις. Αλέξης και Παύλος. Αλέξη δίπλα. Να είστε καλά, θα τα ψηλάμε καλά και περιμένουμε να μας σώσετε. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνομίλησε με καταστηματάρχες, ακούγοντας τους προβληματισμούς τους για τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος, την ακρίβεια και τα προβλήματα βιωσιμότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Είναι δύσκολη καιρή, είναι δύσκολη καιρή, είναι δύσκολη. Αλλά πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, όπως είπα, και να δούμε πώς θα γίνει να μας βοηθήσετε τον κόσμο. Τον απλό κόσμο. Τι είναι πιο δύσκολο για σένα τώρα, οι λογαριασμοί ή η μείωση του τζίρου? Οι λογαριασμοί είναι αβάσταχτοι. Είναι δυσβάσταχτοι. Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση, τη χειρότερη στιγμή για τον τόπο. Τούτε στις δύσκολες εποχές που χρειάζεται κοινωνική προστασία, στήριξη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συνεχίζει το μεγάλο φαγοπότη, εφορμώντας το δημόσιο πλούτο. Μικρομεσαίοι εμποροί είπαν στον Αλέξη Τσίπρα ότι οι σημερινές οικονομικές συνθήκες πιθανόν να οδηγήσουν ξανά την επιχειρηματικότητα σε κατάρρευση με διαδοχή καλουκέτα σε επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι η τεράστια φτώχεια της κοινωνίας. Το πορτοφόλι των ανθρώπων, των λαϊκών στρωμάτων, των πλατιών στρωμάτων είναι άδειο. Φτάνει μόνο για το σούπερ μάρκετ και το λογαριασμό της ΔΕΗ και του ρεύματος γενικά και φτάνει. Με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ζουν μια άλλη κρίση μετά τις λιτότητες στις αρχές της δεκαετίας της προηγούμενης. Ξανάρθανε να ξεκινήσουν το μεγάλο φαγοπόδι του δημόσιου πλούτου με τα γαλάζια Golden Boys, με τις ιδιωτικοποίησεις δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που σήμερα τις πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και καταναλωτής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνομίλησε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων Χανίων, ο οποίος του ζήτησε να παρέμβει για να στηριχθούν οι πολυτεκνές οικογένειες στην Ελλάδα. Υποστηρίζει νέους, μπορεί να στεγαστούν οι νέοι. Λοιπόν, θέλουν να στεγώσουν τα κοπέλια των υπολίτευσης. Λοιπόν, από πρώτο χέρι σε ενημερώνω, θα ενημερώσω και τα κόμματα, αλλά εσένα έχω ιδιαίτερη υποχρέωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή δύναμη έρχομαι. Να είσαι καλά. Το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τις καλύβες από Κορώνου, όπου συναντήθηκε με εθελοντές των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 15ης Μαΐου.